Παρά το κρύο, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Ιερουσαλήμ κοντά στην επίσημη κατοικία του Πρωθυπουργού και ζήτησαν την παρέτηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ. Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να ηγείται της χώρας όσο κρέμονται πάνω του οι κατηγορίες για διαφθορά και εκκρεμεί η δίκη του. Οι κινητοποιήσεις ενάντια στον Νετανιάχου διαρκούν εδώ και 7 μήνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγορείται για απάτη, παραβίαση εμπιστοσύνης και δωροληψία και η δίκη του βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά με αρκετές διακοπές με επίκληση των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού. Στις 23 Μαρτίου η χώρα οδηγείται και πάλι σε βουλευτικές εκλογές, τις τέταρτες μέσα σε 2 χρόνια. Σύμφωνα με αναλυτές, θα εξελιχθούν σε ένα ακόμα δημοψήφισμα για τον Νετανιάχου, που αυτή τη φορά αντιμετωπίζει μία επιπλέον πρόκληση, το κύμα διαφωνούντων μέσα στο κόμμα Λικούντ.